στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. 6.000 τρικαλινοί φίλαθλοι περιμένουν από τον Άο Τρίκαλο να διευρύνει και άλλο το σύνολο των τριών συνεχόμενων εικόνων. Η πρώτη καλή προσπάθεια να σου τώρα στα χέρια του Καμπάση και τον πρωτοφύλακα του Διαβόλου. Οι παίκτες των Τρικάλων μπορεί να έχουν την κατοχή την μπάλα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν φτάσει μια αξιόστηνη αξία του Καμπάση, όπως τώρα ο πανύψηλος θεματοφύλακας θα μπλοκάρει. Κόρμπος θα δώσει ωραία την μπάλα εκεί που κινείται ο Κοντοζολίδης, ο οποίος βρίσκεται πολύ αριστερά. Η πρώτη τρίπλα προσπαθεί να κοντολάει, να φέρει την μπάλα στο πόδι του, να κάνει πολύ δεξιά και να σουτάρει πάνω στον Καμπάση. Οι γηπεδούχοι προσπαθούν να ανεβάσουν ρυθμό, πιέζουν με τον Μανουσάκη για να ξεκρεμαστεί μπαλά για τον Κοντοζολίδη σε θέση βολής, το σούτ την μπάλα out. Κόρνερ για τους γηπεδούχους που μπορεί να έχουν την υπεροχή και τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αισθητικές διαστάσεις. Θα στείλει τον Βάσιο, γι' αυτό το σούτ από τον Έλκτον απελπιστικά. Τα λεπτά κυλούν, το 0-0 παραμένει και τα Τρίκαλα είναι αυτά που βρίσκονται συνεχώς στην επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να έχουν δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία στον Παγκονίδη και τα Μπάση. Μια μακρινή παλιά τώρα για την άλλη διαδέχεια που κινείται ο Κοντοβουλίδης, θα συγκρατήσει την μπάλα, το κοντρολάρι είναι δίπλα του Ιωάννου και ένα δυνατό πολύ δυνατό σουτ από τον Ένοχ, όπου κατάφερε ο Ταμπάση να αποκρούσει την μπάλα. Στη συνέχεια βέβαια ο Κοντοβουλίδης θα συνδέσει offside. Στο 74 το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει και τα Τρίκαλα είναι αυτά. Πάντα βρίσκονται στην επίθεση με τον Στεπάνοβιτς. Ωραία παλιά, όπως όπως αμυντικά είναι πάνε σκότες. Επιμένουν τα Τρίκαλα για να δούμε πώς θα τη γυρίσει. Είναι ο Ένοχ μπρόχνονται που κουβάλας, οι κόντρες συνεχίζονται. Ο Κοντοβουλίδης το σούτ την μπάλα τελικά out. Δύο αλλαγές του Βαζάκα, ο Ένοχ με τον Στεπάνοβιτς έχουν ανεβάσει την αυτό του θέλουν και στην καλή ομάδα και τώρα ο Στεπάνοβιτς είναι μόνος του τέταρτος με τον Ταμπάση. Για να δούμε την συνέχεια της φάσης, μεγάλη στιγμή για τα Τρίκαλα, φάση η οποία συνεχίζεται με τον Κοντογουλίδη από τα αριστερά, θα μπλοκάρεται με τον φύλακα στο διαγόρο Ρόδου και έτσι λοιπόν θα σημειωθεί μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στην αντίπαλη εστία για λογαριασμό της ομάδας του Τρικάλων, όταν ο Στεπάνοβιτς βγήκε μόνος του με τον τερματοφύλακα του διαγόρα Ρόδου. Τα Τρίκαλα σε μια νέα επίθεση με τον Κοντογουλίδη. Πολλές τρίπλες από τον Κόρδο Τρικάλων, επέμβασε τον Καμπάση, βάλα στο δεκάρι από την παρέμβαση του Κόρδου και πάλι μεγάλη στιγμή, τα Τρίκαλα είναι άτυχα, ο Διαβόρας σώζεται στο τσάκ με το δοκάρι του Κόρδου και την ωραία ενέργεια του Κοντογουλίδη να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Καμπάση, ο Καμπάση που για ακόμη μια φορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων του και όχι. Η αγωνία στο κατακόρυφο, οι παίκτες της ομάδας του Τρικάλων τα δίνουν όλα, πιέζουν συνεχώς. Ο Κόρμπος είναι αυτός που προσπαθεί να κοντρολάρει, θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο αριστερά εκεί που κινείται ο Κοντογουλίδης. Είναι το γκολ για τα Τρίκαλα μέσα σε πανηγυρισμούς. Έτσι λοιπόν σε μια ανύποπτη φάση από τα δεξιά η σέντρα του Κόρμπου. Ο Κοντογουλίδης ήταν αυτός που κόντραλε πάρα πολύ ωραία, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί και πέρα σούταρε προς την αιστεία του Ταμπάση. Ο τερματοφύλακας του Διαγόρα δεν κατάφερε να αντιδράσει και έτσι λοιπόν τα Τρίκαλα ανοίγουν το σκορ ακριβώς στο 23ο λεπτό και φυσικά διευρύνουν το σερί τους, καθώς η ωραία ενέργεια των παιχτών των Τρικάλων και το σουτ του Κοντογουλίδη βάζει τα Τρίκαλα στο παιχνίδι των τριών βαθμών. 20ο λεπτό, 2 λεπτά καθυστερήσεις και ένα φάουλ για το Διαγόρα. Δυνατό σουτ από τον Σαλαμαστράκη και επέμβαση του Τόλιου. Σωτήρια, το 1-0 παραμένει στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Οι γηπεδούχοι που πανηγυρίζουν για αυτή την μεγάλη νίκη, την κατάκτηση των τριών βαθμών, την τέταρτη συνεχόμενη νίκη και φυσικά το πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας για την ομάδα των Τρικάλων.